στην εκπομπή μας και σήμερα. Τι μέρα είναι, Θανάση? Πέμπτη. Πόσο του μηνός? 28. Άρα, Θανάση, ναι, θα τα χάσουμε αυτά. Λοιπόν, είναι Πέμπτη, είναι 28 Μαρτίου. Είμαστε εδώ για να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, έτσι όπως διαμορφώνεται, και εδώ βεβαίως τι έρχεται τις επόμενες ημέρες. Χαρά Θεού είναι έξω, καλοκαίριασε, όχι άνοιξη, καλοκαίριασε ξαφνικά και είμαστε σε μια κατάσταση εφορίας. Θανάση, εσύ είσαι? Μια χαρά. Μια χαρά και ο Θανάσης. Χθες είχαμε δύο δημοτικά συμβούλια, δύο συνεδριάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, τόσο στο Δήμο των Σερών, όσο και στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Και άλλες νομίζω είχε, αλλά ήταν τα πιο ενδιαφέροντα δημοτικά συμβούλια. Θα ξεκινήσουμε όμως με τις υψηλές επισκέψεις που θα δεχθούμε αύριο στις Σέρες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και για να μας ενημερώσει, έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον κύριο Θόδωρο Καμπούρη, τον πρόεδρο της Νόδε Σερών. Εγώ επιμένω, κύριε Καμπούρη, Νόδε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Νόμπελ, σε εσάς, στους τηλεθεατές σας και στα παιδιά που εργάζονται εκεί πίσω, και αυτούς τους ήρωες που δεν τους βλέπουμε, αλλά καθημερινά δίνουν μια μάχη για να σας βλέπουμε εμείς. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Λοιπόν, αύριο τώρα εγώ κλιμάκιο το ονομάζω, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος που έχω χρησιμοποιήσει. Θα έρθει και ο κύριος Κρέκας και άλλοι και άλλα υψηλά πρόσωπα εντός εισαγωγικών της Νέας Δημοκρατίας, επίσκεψη στις Σέρες. Εκείνο που εγώ έχω να σας πω και η επίσκεψη που έχουμε εμείς σε επαφή και είναι επίσημη είναι του κυρίου Κυμπουρόπουλου, του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψηφίου, από τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, γιατί έχει ακόμη και συνέχεια για το ποιοι θα είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Έτσι λοιπόν ο δεύτερος ευρωβουλευτής εν ενεργεία επισκέφτεται τον νομό και την πόλη. Μετά την κυρία Σπυράκη έρθει ο κύριος Κυμπουρόπουλος με ένα πλούσιο πρόγραμμα που ξεκινάει από το πρωί που θα πηγαίνει στον Μητροπολίτη, τον Αντιπεριφερειάρχη, θα έχει συναντήσει με το Εμπορικό και Οικονομικό Επιμελητήριο, μετά θα πάει στην εταιρεία Κρυκρή, όπου εκεί θα γίνουν και οι υπόλοιπες συναντήσεις με τους υπόλοιπους. Στο πάρκο Παγωτού, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όσοι θα έρθουν από τους υπουργούς που είναι μια εκδήλωση, στην οποία εμείς δεν έχουμε συμμετοχή, είναι δυτική εκδήλωση, που τους έχει καλέσει η επιχείρηση για να επισκεφτούν εκεί το πάρκο Παγωτού, όπως λέμε. Στη συνέχεια υπάρχει επίσκεψη του κυρίου Κερίδη το απόγευμα με το ΧΔΑΠ με Ηλιακτίδα και με το Σύλλογο Φίλων και Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων. Ο κύριος Κρέκας δεν θα έρθει. Στη συνέχεια όμως 7 η ώρα θα έχουμε μια συνάντηση με την ΔΕΕΠ, ΝΟΔΕ όπως θέλετε εσείς και όπως λέει όλος ο κόσμος Σερών, στο κατάστημα Citizen στην Ακρόπολη του Σερών, και σε 7.30 θα έχει κάνει ένα κάλεσμα σε πολιτικούς φίλους του και όποιος θέλει να έρθει να συνομιλήσει μαζί του. Εδώ στην Ακρόπολη του Σερών στις 7.30 ώρα αύριο. Μάνο στο Citizen δηλαδή. Θα αναχωρήσει για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση, γιατί όπως ξέρετε στο γραφείο μας είναι λίγο πιο δύσκολο, έχει αρκετά σκαλιά και λόγω του προβλήματος που υπάρχει είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση, ναι, έχει σκαλιά, δεν έχει άλλη δυνατότητα. Είχαμε μάθει ότι θα είναι εδώ ο κύριος Κρέκας, θα είναι και ο υφυπουργός Μακεδονίας. Κύριος Κρέκας είναι καλεσμένοι από την επιχείρηση. Αν δεν θα είναι στο πρόγραμμα της ΝΟΔΕ, εννοείται. Ναι, ναι. Και θα έρθουν, όποιοι έρθουν θα έρθουν στην επιχείρηση. Με τον κύριο Κρέκα δεν έχουμε επαφή. Με τον υφυπουργό Μακεδονίας Εσωτερικών και υπουργό Μακεδονίας Φράγκης, τον κύριο Κωνσταντινίδη, νομίζω ότι θα έρθει κατευθείαν στην επιχείρηση. Μάλιστα. Και θα ακούσω ότι θα έρθει και ο κύριος Ζηζικός σας στην επιχείρηση και θα πάει ο κύριος Κυμπουρόπουλος για να γίνει μια, δεν ξέρω αν είναι καλεσμένοι κι άλλοι, ξενάγηση, για να γίνει έχει, μια ενημέρωση και μια, να δείξουν το έργο αυτό το κύριο που έχουν κάνει. Ναι, το θεματικό πάρκο, το Μουσείο Παγωτού. Οπότε έχει ξεκινήσει για τα καλά η προεκλογική περίοδος για τις ευρωεκλογές με τις επισκέψεις των υποψηφίων, τουλάχιστον από τη γαλάζια πλευρά, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Οι μέρες φέρονται πολλές, αλλά είναι λίγες ουσιαστικά μέχρι τις ευρωεκλογές και μέχρι να γυρίσουν οι υποψήφοι και οι ενεργοί ευρωβουλευτές όλη την Ελλάδα. Είναι λίγες. Να τονίσω ότι στα προγράμματα αυτά δεν τα κάνει η κομματική οργάνωση, κάθε κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τα καθορίζουν οι υποψήφοι σε συνεργασία βέβαια με εμάς πολλές φορές και καμία φορά και μόνο τους εντελώς. Ναι, είναι δικό τους θέμα η προεκλογική τους καμπάνια και οι προεκλογικές τους περιοδίες, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Απλά εσείς ενημερώνεστε και φαντάζομαι ότι του συμβουλεύετε. Γιατί αυτή την ψήφο του ελληνικού λαού και οπότε έχουν αυτή την προσπαθή, την εξαγωγή του προκλητή του αγώνα. Είναι ένα στοίχημα οι ευρωεκλογές, κύριε Καμπούρη?
Βέβαια είναι ένα στοίχημα. Μην ξεχνάμε ότι εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα να διαφυσβείται, αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία πιστεύουμε ότι μέχρι τις ευρωεκλογές θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το κλίμα αυτό που υπάρχει στη βάση μας, στις δυσαρέσκειες, στις οργανισμένες βάσεις μας, και νομίζω ότι θα είναι πάλι η Νέα Δημοκρατία πρώτη και με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και τρίτο κόμμα. Νομίζω ότι το ποσοστό σας ενδιαφέρει περισσότερο σε αυτή τη φάση. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ελπίζουμε ότι αυτή η δυσαρέσκεια που υπάρχει να αντιστραφεί μέχρι να έρθει η μέρα των ευρωεκλογών. Και λογικά σε πολλά σημεία και ο Σιραϊκός λαός έχει δυσαρέσκεια του, αλλά και ο ελληνικός λαός από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω όμως ότι ο χρόνος θα απαλύνει αυτή τη δυσαρέσκεια και θα ψηφίσουν πάλι δυναμικά και μαζικά τη Νέα Δημοκρατία, που όπως και να είναι τα πράγματα θα είναι πάλι πρώτο κόμμα και με πολύ μεγάλη διαφορά από τα άλλα μικρότερα. Εσείς ως ΔΕΠ, τέλος πάντων, άντε να το πω και σωστά, εκτός από το ρόλο υποδοχής και διευκόλυνσης των υποψηφίων ευρωβουλευτών, τι άλλο ρόλο έχετε σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Καμπούρη? Κοιτάξτε, μέχρι τις ευρωεκλογές σίγουρα δεν έχουμε κανένα ρόλο στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Είναι μια προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού. Εμείς όμως στην ενέργεια των ευρωεκλογών, επειδή δεν υπάρχουν υποψήφοι από τον νομό, δεν υπάρχουν βουλευτές, έχουμε όλη την ευθύνη για την ενέργεια αυτής της εκλογικής μάχης. Από τα ψηφοδέλτια που θα δοθούν, από το πώς θα μοιραστούν, μέχρι το πώς θα γίνουν το παραμικρό. Αρκεί να σας πω ότι εμείς ήδη δουλεύουμε τους εκλογικούς αντιπροσώπους. Έχουμε, εντάξει, εκλογές είναι πολύ κοντά και έχουμε μια βάση πολύ μεγάλη με τα μέλη μας. Και έχουμε έρθει σε επαφή με τους περισσότερους, σχεδόν με το 80%. Έχουμε κλείσει και τα εκλογικά κέντρα με τους εκλογικούς αντιπροσώπους στο 80% περίπου. Και αύριο ίσως κλείσουμε και το 100%. Άρα εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτή την εκλογική μάχη. Θα υποδεχτούμε όλους τους υποψηφίους όσοι έρχονται στο νομοσέρον. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει με τις συνεντεύξεις που θα δώσουμε, με τις επισκέψεις τους στα κομματικά μας γραφεία και ό,τι άλλο αυτοί θέλουν σε συνεργασία βέβαια με εμάς. Και είμαστε έτοιμοι, πιστεύω, μέχρι τις εκλογές. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει και σε ρεαλιστικό ψήφο, τα πράγματα είναι δεν μπορούσαμε να πούμε από την οργάνωσή μας. Και εντάξει, είναι μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολη, βέβαια, δεν είναι εύκολη πάντα. Αλλά θα την παλέψουμε και νομίζω ότι θα είναι και πολύ καλό το αποτέλεσμα και για το νόμο μας. Μάλιστα. Για την δημοκρατία. Ωραία. Μου είπατε ότι θα είναι και ο κύριος Κερίδης. Να τονίσω όμως ότι θα έρθει και η κυρία Σόγου τη Δευτέρα στο νομοσερόν. Ναι. Η διευθύντρια του Πρωθυπουργού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και θα επισκεφτεί το Δήμο Εμμανουήλ Παπά και το Δήμο της Νέας Ζήχνης. Στο πλαίσιο της προεκλογικής καμπάνιας είναι αυτό? Όχι. Αυτός διευθύντρια του γραφείου κάνει μια περιοδία σε όλη τη Μακεδονία να πάρει να αφουγκραστεί τα προβλήματα των Δήμων και θα επισκεφτούν όλους τους Δήμους σε όλο αυτό το διάστημα που υπάρχει. Μάλιστα. Για να έχουμε μια εικόνα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω, αλλά πιο πριν να ρωτήσω, ο κύριος Κερίδης, μου είπατε έρχεται και αυτός αύριο το απόγευμα. Όχι, δεν είπα κάτι για τον κύριο Κερίδη. Α, δεν είπατε. Τι άκουσα εγώ? Τον κύριο Κυμπρόπουλο, είπα. Τον κύριο Κερίδη ήταν τη προάλλη εδώ, δεν νομίζω. Ναι, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση τώρα και λέω δεν το άκουσα, αλλά παράκουσα, δεν άκουσα καλά. Εντάξει, πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Αύριο έχετε βαρύ πρόγραμμα, περιοδίες όλη την ημέρα και συναντήσεις μαζί με τον κύριο Κυμπρόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπούρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ο κύριος Καμπούρης μας είπε ότι θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία κτλ. Είναι μεγάλο το στοίχημα όμως, γιατί υπάρχει ήδη δυσαρέσκεια. Δημοσκοπικά το 41% βεβαίως το ξεχνάει η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει μεγάλη σημασία το ποσοστό. Προσπαθούν να σώσουν αυτή τη στιγμή στο κυβερνόν κόμμα ό,τι μπορούν από την μέχρι τώρα φθορά, γιατί τα δημοσκοπικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη πτώση σε σχέση με τις εκλογές του καλοκαιριού. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτή την εκλογική μάχη, όπου όπως έχω πει εδώ και πολλές μέρες, θα πακούμε τουλάχιστον και διαβάζουμε και τα συμπεράσματα που βγάζουμε, θα είναι και μία ψήφος με μηνύματα. Και τα θέματα, όπως γίνεται συνήθως στις ευρωεκλογές βέβαια, που τη θεωρούμε πιο χαλαρή ψήφο όλοι μας, κακώς πεν, αλλά τη θεωρούμε πιο χαλαρή ψήφο, και τα προγνωστικά αυτή τη στιγμή δείχνουν άνοδο της ακροδεξιάς. Καλά είναι να αναλογιστούν γιατί. Αύριο περιμένουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο για να ανακοινωθεί πλέον και ο νέος κατώτατος μισθός, ο οποίος μάλλον θα είναι φθανάει στο 830 ευρώ. Πώς το ακούς?
Καλά να εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστεί, αφού δεν είναι νόμος του κράτους. Τώρα στα χαρτιά. Θα παίρνουν. Το εγωτάζω ο σταθμός 830 ευρώ. Σε σχέση με το ράφι είναι το θέμα τι γίνεται. Πιου, ξαφανίζεται. Πας να ψωνίσεις σούπερ μάρκετ. Ποιος είναι, ο Δημήτρης. Καλώς τον. Κατάλαβα ότι θες να μιλήσεις. Για πες για τον κατώτατο. Πες. Τίποτα. Τα είπαμε όλα. Πόσα να μας δώσει ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν είμαι στον κατώτατο έτσι κι αλλιώς. Κανονίστε όσοι είναι, κανονίστε όσοι είναι. Εγώ μόνο ψωνίζω. Χθες πήγα στο σούπερ μάρκετ, τετράλιτρο λάδι και 70 ευρώ το είδα. Πω 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 φλόγωση έπαθα. Ναι. Μια κυρία υπάρχει, ναι. Ποιος τρόπος, σου είπε μια κυρία. Πολύ καλό. Μια κυρία είπε στη ΒΑΗΕ ότι έχει τρόπο να τα βγάζει πέρα. Πληρώνει ο άντρας της, απλούστατο. Δηλαδή άλλο είναι το άντρα της στο πορτοφόλι, δεν καταλαβαίνω. Σε μια οικογένεια δεν πάνε όλα. Εσένα έτσι σου είπα. Μάλιστα. Κάτι δεν καταλαβαίνουμε σωστά με αυτό το πράγμα. Πάμε σε διάλειμμα, γιατί πάλι θα αρχίσουμε να μιλάω μόνοι μου. Θα μιλάω και δεν είναι σωστό. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέψαμε και αλλάζουμε εντελώς θέμα συζήτησης, αλλάζουμε, περνάμε σε άλλη πίστα, θα μιλήσουμε για πολιτισμό και μάλιστα θέατρο και μάλιστα θέατρο από νέα παιδιά, δροσερά και όμορφα. Θεατρική ομάδα του Ορφέα, η φοιτητική θεατρική ομάδα του Ορφέα, ανεβάζει μια πολύ ωραία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πως έχω ακούσει τουλάχιστον, παράσταση, για την οποία θα μας μιλήσουν δύο εκ των πρωταγωνιστών, να το πω. Καλησπέρα και στους δύο, ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης και η Κατερίνα Καρίδα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλά το είπα, πρωταγωνιστές. Ναι. Πρωταγωνιστές, εντάξει. Λοιπόν, θα φαντάζομαι ότι είστε μια ομάδα αρκετά μεγάλη, η οποία, στην οποία περνάτε και καλά, και πρώτα-πρώτα θα πούμε για το έργο κάποια πράγματα. Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα, ο τίτλος, έτσι. Σωστά. Ναι. Σωστά. Ποιος θα μας μιλήσει από τους δυο να μας πει για την υπόθεση. Τι είναι, κωμωδία είναι, δράμα είναι. Αν και για κωμωδία το βλέπω περισσότερο. Πιο ευχάριστο. Πες, Κατερίνα. Θα σας μιλάω στον Ενικό, αν θα σας πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι είναι κατά κύριο λόγο κοινωνικό δράμα. Α, κοινωνικό δράμα. Ακολουθεί τις περιπέτειες ενός 15χρονου αγοριού του Κρίστοφερ, ο οποίος έχει σύνδρομο Άσπεργκερ, αλλά έχουμε δομήσει την παράσταση με τέτοιο τρόπο ώστε να δείξουμε όλο το φάσμα του αυτισμού, από την πιο σοβαρή μέχρι την πιο ελαφριά περίπτωση. Δείχνουμε πώς ανταπεξέρχεται ένα τέτοιο παιδί μέσα στην κοινωνία, στο κοινωνικό σύνολο, στις διαπροσωπικές του σχέσεις, στις διάφορες δεξιότητες του. Και να τονίσουμε εδώ ότι είναι πολύ άσχημο να περιθωριοποιούνται αυτά τα παιδιά και ότι είναι επίσης λάθος να θεωρούμε ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είναι ικανά για πάρα πολλά πράγματα. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εσύ είσαι το 15χρονο παιδί. Ναι. Γιατί μου είπε στο διάλειμμα ο Κωνσταντίνος ότι είναι ο πρωταγωνιστής και η Κατερίνα η μητέρα του. Δύσκολος και αυτός ο ρόλος. Για μίλα μας λίγο για τον ήρωα, Κωνσταντίνα. Ο Κρίστοφερ είναι ένας 15χρονος νέος, ο οποίος, όπως μίλησε και στην πρωταγωνίστριά μου, είναι στο φάσμα του αυτισμού. Δηλαδή δεν έχουμε μείνει μόνο στο κομμάτι του Άσπεργκερ. Είναι αυτό που είπε. Βάλαμε όλες τις εκφάνσεις του αυτισμού που μπορούσαμε να χωρέσουμε. Και είναι ένας νέος ο οποίος ουσιαστικά δείχνει το πώς αντιμετωπίζεται από την κοινωνία και πώς αντιλαμβάνεται και ο ίδιος αυτά τα οποία παίρνει από την κοινωνία και πώς αντιδράει. Αυτό. Είναι σε μια κατάσταση, γιατί υπάρχουν διάφορες μορφές αυτισμού και διάφορες διάφοροι βαθμοί. Είναι σε μια κατάσταση αυτός ο νεαρός που μπορεί επικοινωνεί με το περιβάλλον του κτλ. Ναι, επικοινωνεί. Απλά προσπαθήσαμε σε κάθε σκηνή να μπορούμε να χωρέσουμε κάθε μια διαφορετική φάση για να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν είναι μόνο ένα πράγμα, δηλαδή δεν είναι μια συγκεκριμένη κίνηση ή κρίση που μπορεί να πάθει αυτό το παιδί. Για να μην το αντιμετωπίζουμε κάθε τι που βλέπουμε διαφορετικά. Ότι αυτό που είδαμε δεν ισχύει, για παράδειγμα. Πόσο δύσκολο είναι να αποδώσεις ένα τέτοιο ρόλο και
ένα παιδί και εσύ ένας νεαρός άνθρωπος είσαι. Ναι. Με ελάχιστη εμπειρία από τη ζωή, αυτά πρέπει να τα λέμε. Μικρά παιδιά είστε, νεαρά παιδιά. Πόσο σε δυσκόλεψε? Με δυσκόλεψε εννοείται, περισσότερο ψυχικά. Ναι. Αλλά θα ξεκινήσω διαφορετικά. Εμένα οι γονείς μου, συγκεκριμένα η μαμά μου, μικρό με πήγαινε σε κέντρα κοινωνικής στήριξης για να μπορέσω να βλέπω και να ζω όσο μπορώ με αυτά τα παιδιά. Αλήθεια. Είτε είναι και με αυτισμό και με σύνδρομο Down. Μπράβο. Για να μην τα αντιμετωπίσω σε κάτι διαφορετικό και να μην, όπως κάνουν πολλές ηλικίες εκείνη την περίοδο, να το κοροϊδεύουν κτλ. Οπότε περισσότερο κατάλαβα το πώς είναι όντως να ζεις σαν ένα τέτοιο παιδί και πόσο πολύ κρούει αυτό την ψυχοσύνθεσή του όταν ακούει ένα σχολιασμό ή πολλές φορές να το χτυπήσουν κιόλας, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτά τα... Να υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης. Οπότε όταν υπάρχουν τέτοιες σκηνές, το βιώνω, γιατί είναι... Έχω μπει λίγο στο κομμάτι αυτό του Κρίστοφερ, δηλαδή έχω δεθεί αρκετά και είναι πολύ ενσωματωμένο αυτό επάνω μου, οπότε... Σε επηρέασε. Ναι. Υπήρχαν πρόβες και πέρυσι, όταν το είχαμε ξανακάνει, που απλά ήμουνα αποφορτισμένος 100% και έπρεπε να πάω σπίτι, στενοχωριόμουν, έκλαιγα κιόλας πολλές φορές, οπότε είναι δύσκολο. Περνάει από πολλούς συναισθηματισμούς αυτό το παιδί. Και εσύ, Κατερίνα, που παίζεις τη μητέρα του, φαντάζομαι ότι είναι, βιώνεις ανάλογα συναισθήματα από την πλευρά του γονιού, θέλω να πω. Η αλήθεια είναι, χωρίς να θέλω να κάνω spoiler που λένε και στα αγγλικά, είναι ένας δύσκολος ρόλος για μένα, γιατί δεν έχω γίνει μητέρα, οπότε πρέπει να προσεγγίσω, ναι, και αυτό το κομμάτι. Και είναι και μια μητέρα διαφορετική με την ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι η λεγόμενη μάνα κουράγιο που θα κάνει όλες τις θυσίες για το παιδί της. Ναι. Δεν είναι όλοι οι γονείς κατάλληλοι να έρθουν σε επαφή με τέτοια παιδιά. Και αυτό είναι φυσιολογικό, δηλαδή καταραίει. Είναι μια μάνα η οποία είναι άκρως παρεξηγήσιμη στην ελληνική πραγματικότητα και ιδίως σε αυτά που αναμένει ένας άνθρωπος από έναν γονιό. Αν καταλαβαίνω καλά, διόρθωσέ με σε παρακαλώ, στην Ελλάδα περιμένουμε από τους γονείς, κυρίως από τη μάνα, να είναι πάντα δίπλα στο παιδί, στήριγμα, να μην λυγίζει ποτέ, ενώ η μητέρα στο έργο έχει τις αδυναμίες της, τις εκφράζει τις αδυναμίες της. Ναι, καλά κατάλαβα. Είναι άνθρωπος, δεν είναι σούπερ ήρωας. Καλά, εντάξει, οπότε... συμβαίνει αυτό. Είναι λογικό να συμβεί, δεν είναι εύκολη αυτή η κατάσταση. Πόσο σε δυσκόλεψε εσένα, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχεις βιώσει τη μητρότητα, γιατί είσαι μικρή σε ηλικία, να μπεις και να αποδώσεις αυτό το ρόλο? Με δυσκόλεψε πάρα πολύ αυτό το ακριβώς το κομμάτι, το ότι δεν είναι η μάνα κουράγιο, οπότε έπρεπε να την καταλάβω, να έρθω σε επαφή μαζί της, να τη δικαιολογήσω σε κάποια πράγματα που κάνει. Και ήταν λίγο περίεργο, γιατί ούτε κι εγώ ήμουν συνηθισμένη, μεγαλωμένη σε αυτό το πλαίσιο κοινωνικά. Οπότε έφτασα στο σημείο να τη δικαιολογώ και να λέω, ναι, είναι ανθρώπινο αυτό που κάνει. Έπρεπε δηλαδή να αλλάξω τελείως και το δικό μου τρόπο σκέψης. Την οπτική σου πάνω, ναι, σε αυτό το θέμα. Είστε πολλοί συντελεστές παράστασης, τα παιδιά, δηλαδή οι ηθοποιοί, αυτοί που βγαίνουν η ομάδα επάνω, γιατί η ομάδα πίσω φαντάζομαι ότι είναι μεγάλη, ναι, το ξέρουμε τον Ορφέα. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Έχουμε για σκηνοθέτες τον κύριο Παύλο Κοσμόγλου και την κυρία Μαρία Γκόγκα. Να αναφερθούμε γενικά λίγο διεξοδικά στα παιδιά. Να πούμε όλους τους συντελεστές, αν μπορούμε. Ναι, βεβαίως. Έχουμε στα φώτα τον κύριο Γιώργο Τριανταφύλου, στον ήχο τη Μαρία τη Μανασή, στα σκηνικά τη Βαρβάρα τη Φυρινίδου και στη συνέχεια σαν ηθοποίη είναι η Μαρία η Αναγνώστου, η Μαρία... Κωνσταντίνε, βοηθάς. Είναι η αναγνώστη Μαρία, είναι ο Καμπουράκης ο Άγγελος, είναι ο Κλητσαρίας ο Παντελήμων, είναι... Ξέχασα κι εγώ τώρα. Η Γεωργία η Ντόλια. Ναι, η Μαυρουδή η Ευτυχία, Μανιάτη η Ελευθερία, Καρχαλής Κωνσταντίνος, Προδρομίδης Κωνσταντίνος, Μωραίτη Αλεξάνδρα, Εφροσύνη Καραγκιόζη. Εμείς οι δύο. νομίζω αναφερθήκαμε σε όλους. Ναι. Είναι μεγάλη ομάδα δηλαδή των, ναι, φοιτητών. Είστε φοιτητές όλοι. Όλοι είναι φοιτητές. Η φοιτητική ομάδα του Ομίλου Ορφέα η θεατρική. Πώς
Θέλω να το πω. Σας ενδιαφέρει το θέατρο, από ό,τι καταλαβαίνω. Σας αρέσει το θέατρο, ναι. Όλους. Και βρήκατε στέγη εντός εισαγωγικών στον Ορφέα. Πώς είναι αυτή η εμπειρία, για πες Κωνσταντίνε εσύ. Μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ όμορφη, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο και θέλω να το ακολουθήσω πραγματικά. Α, είσαι ταγμένος εκεί, ναι, δηλαδή. Ναι. Ωραία. Και ήμουν σε μια θεατρική ομάδα στο Γλυκής, επειδή από εκεί πέρα είμαι, και ερχόμενος εδώ πέρα έψαχνα απεγνωσμένο μια θεατρική ομάδα. Ήμουν το 19 σε μια άλλη, μετά ήρθε ο κορονοϊός και σταμάτησαν όλα. Mm. Και για ένα χρόνο ήμουνα ανεργός στο κομμάτι του θεάτρου, μετά την καραντίνα εννοώ. Και με το που είδα ότι υπάρχει φοιτητική ομάδα στην Ορφέα, η αλήθεια είναι ότι δεν δίστασα καθόλου να μπω. Δηλαδή, πραγματικά, με το που μπήκα νιώσα μια ασφάλεια. Γιατί υπήρχε άκυρες τεχνικό, αρκετά επαγγελματικό. Ναι, αρκετά επαγγελματικό και από τον κοσμόγλου του Παύλου. Παύλο, συγγνώμη. Ο οποίος είναι πραγματικά μέντρος, αυτό θα πω. Και νομίζω ότι τα λέει όλα. Είναι καταπληκτικός και νομίζω έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να μας ενώσει και σαν ομάδα και να καταφέρει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα που θα δείτε μαζί και με τη βοήθεια της Μαρίας Κόγκα. Ναι, και η Μαρία είναι καταπληκτική και όλοι οι συντελεστές. Εσύ, η οποία να αναφερθώ, ναι. Συγγνώμη, ναι, παρακαλώ. Με βοήθησε στο ρόλο για το Κρίστοφερ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί ήταν πέρα από ό,τι άλλο είχα δει, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί πέρα δίπλα μου, με βοηθούσε, με διόρθωνε για να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θα δείτε κι εσείς. Και θα το δούμε. Κατερίνα, εσύ? Εγώ ασχολούμαι με το θέατρο από την ηλικία των 12 ετών. Α, από μικρή. Και ασχολούμαι και με το χορό, οπότε ασχολούμαι γενικά με την τέχνη. Στον Ορφέα ήρθα το 18, μετά την παράσταση που είχαν ανεβάσει τότε τα παιδιά, το σπίτι του Φραγκενστάιν, που είχαν συμμετέχει στη 14η Πανεπιστημιάδα, την οποία την είχε σκηνοθετήσει μόνο στο κύριο Κοσμόγλου. Και βρήκα ένα σπίτι πιο μπροστά μου σε άλλες θεατρικές ομάδες και αποφάσισα ότι αξίζει να μείνω, γιατί είναι κάτι που χρόνια το κυνηγάω και θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με τον τομέα της τέχνης. Και στον Ορφέα μπορώ να πω ότι δίνεται αυτή η ευκαιρία, γιατί κάνουμε πραγματικά επαγγελματική δουλειά. Δεν υστερούμε σε τίποτα σε σχέση με τους επαγγελματίες. Με τη μόνη διαφορά ότι οι επαγγελματίες, ας πούμε, πληρώνονται, ενώ εμείς είμαστε εραστές της τέχνης και το κάνουμε για την καρδιά τη δικιά μας. Τεχνικά, ναι, εντάξει. Ο Ορφέας έτσι κι αλλιώς έχει μεγάλη ιστορία σε όλα τα κομμάτια, στα περισσότερα κομμάτια της τέχνης, θέατρο, μουσική, τραγούδι με τη χοροδία, χορός. Οπότε είναι ένα πολύ ζωντανό κύτταρο της περιοχής μας που πρέπει να το στηρίξουμε και περισσότερο. Και για να το στηρίξουμε πρέπει να έρθουμε. Οπότε πρέπει να πούμε στο κοινό, στους τηλεθεατές μας, ποιες μέρες είναι η παράσταση και ποιες ώρες. Είμαστε 30 και 31 Μαρτίου, Σάββατο και Κυριακή στις 9 η ώρα. Επίσης 6 και 7 Απριλίου, πάλι Σάββατο και Κυριακή στις 9 η ώρα. Και 2 και 3 Απριλίου, στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας αυτισμού, θα δώσουμε μαθητικές παραστάσεις στις 11 η ώρα το πρωί. Α, πολύ ωραία. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί ήδη σχολεία και θα σας τιμήσουν. Ναι, ναι. Ωραία, οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο. 30-31. Και το άλλο Σαββατοκύριακο, πώς είναι, 6 και 7 Απριλίου, είπαμε τι ώρα? 9 η ώρα το βράδυ, στην αίθουσα του Ορφέα, Περιστέρη Κωστοπούλου, είναι γνωστή, η παράσταση της φοιτητικής θεατρικής ομάδας του Ομίλου Ορφέα Σερών, «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα», με μήνυμα κοινωνικό, με ισχυρό κοινωνικό μήνυμα από ό,τι κατάλαβα. Ακριβώς. Έχουμε να δούμε και να μάθουμε πολλά. Και να προβληματιστούμε πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι, που τη θεωρώ σίγουρη, γιατί πάντοτε οι ΣΕΡΕΙ τιμούν τις παραστάσεις του Ορφέα. Και σε όλα τα παιδιά και σε εσάς να ευχηθώ καλή συνέχεια σε αυτό που αγαπάτε και αυτό που κάνετε. Από τη στιγμή που θέλετε να το κάνετε και επαγγελματικά, σας εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε και επιστρέφουμε και
στα αυτοδιοικητικά, στα πολιτικά, στην καθημερινότητά μας. Χθες είχε συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Σερών. Υπήρξαν και προημερήσιας διάταξης, έγιναν ερωτήσεις πριν την κανονική τέλος πάντων διαδικασία και μέσα στα πλαίσια των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν και η αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος. Υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις, υπήρξαν και τοποθετήσεις και για το συγκεκριμένο θέμα που είναι πολύ σοβαρό γιατί αφορά στα έργα που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, που μπορούν να γίνουν, προγραμματίζονται τουλάχιστον να γίνουν, βάσει των χρηματοδοτήσεων στο Δήμο των Σερών, όπως και σε κάθε Δήμο. Θα πάμε να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Βαφιάδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο Συμμαχίας Σερέων της Αντιπολίτευσης, ο οποίος έθεσε τα δικά του ερωτήματα και προβληματισμούς. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχάλη Βαφιάδη. Α, ιδέω την άνελεο. Καλησπέρα, κύριε Βαφιάδη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ανάβαλη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ακούσαμε χθες στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου να αναφέρεστε στο θέμα των χρημάτων, αυτών των περίφημων και περιβόητων 450.000, αν δεν κάνω λάθος, που στην προηγούμενη δημοτική αρχή είχαν τέλος πάντων διασφαλιστεί, εξασφαλιστεί για το γήπεδο του Σκουτάρεως, αλλά στην πορεία για διάφορους λόγους που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές τελικά δεν δόθηκαν εκεί, αλλά περιμένατε εσείς ως Σκούταροι μιλάμε τώρα να δοθούν τα χρήματα σιγά σιγά για τις ανάγκες της κοινότητας του δημοτικού διαμερίσματος. Ενημερώστε τους τηλεθεατές, πείτε ακριβώς τι ρωτήσατε για να ξέρουν ποιοι είναι οι προβληματισμοί σας. Τον Απρίλιο του 2023, ναι, σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαν περαστεί στην αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος ή προϋπολογισμού, αν θυμάμαι καλά, 450.000 ευρώ, όπου για το 24 ήταν 50.000 ευρώ, για να εμείς σαν τοπική κοινότητα είχαμε πάρει μια απόφαση ότι δεν θέλουμε να γίνει η κερκίδα, αφού δεν μπορούσε να γίνει, όπως και το ομολόγησε ο κύριος Γάτσιος χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το γήπεδο δεν πληρεί κάποιες προδιαγραφές, δεν έχει άδεια λειτουργίας, δεν είναι νόμιμο, ναι, οπότε ναι, δεν είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί ένα τόσο μεγάλο έργο. Και σαν τοπική κοινότητα, ναι, και πείσαμε, όχι πείσαμε, μέσα οπότε με συχνές ερωτήσεις και με επικοινωνία με όλους τους δημότες της κοινότητας Σκουτάριος, ότι οι ανάγκες είναι διαφορετικές και είχαμε αποφασίσει να δοθούν αυτά τα χρήματα για ασφαλτοστρώσεις στο Σκουτάρι. Είχαμε καταφέρει στην προηγούμενη τετραετία, μετά από πιέσεις της τοπικής κοινότητας, να γραφούν 450.000, όπου τα 50 θα ήταν και το 24, και αναλόγως πώς θα πήγαινε η επόμενη χρονιά το 25, μπορεί να παίρναμε 100, μπορεί να παίρναμε 70, μπορεί να παίρναμε 20. Πάντως κάποια στιγμή θα εξαντλούνταν τα 450.000 ευρώ για τις ανάγκες, ναι, του Σκουτάρεως. Στο τέλος ό,τι μπορούσαμε να απορροφήσουμε από τη στιγμή που τα λεφτά ήταν αντικειμενικά, θα το πω, ήταν χαμένα, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι ομόφωνα στην προηγούμενη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και η παράταξη του κ. Φουτιάδη και η παράταξη του κ. Χρυσάφη και του κ. Αγγελίδη, ο συγχωρημένος ο Θόδωρος Αραμπατζής που ήταν επικεφαλής, όλοι ψηφίσανε ομόφωνα να πενταχτεί το έργο που ήταν ενταγμένο στο Φιλόδημος μιας κερκίδας που θα γινόταν στο γήπεδο, mm-hmm, και να αντικατασταθεί με το κλειστό κολυμπητήριο των Σερών για ενεργειακή αναβάθμιση. Ναι. Όλοι έχουν συμμετοχή σε αυτή την απόφαση που πήραμε. Εντάξει, εγώ τότε ήμουν καινούριος πρόεδρος της κοινότητας, δεν ήμουν τόσο έμπειρος, δεν ήξερα τα πράγματα, δεν μπορούσα να αντιδράσω και παραπάνω και βασικά η φωνή του Προέδρου δεν ακούγεται πουθενά. Αλλά στα 4 χρόνια κατάφερα να γράψουμε τον Απρίλιο του 23 στον προϋπολογισμό αυτά τα λεφτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, βλέπω ότι και η καινούργια δημοτική αρχή είναι στο ίδιο τρυπάκι με την προηγούμενη, ότι όλα τα λεφτά στην πόλη, τα χωριά να μείνουν πίσω. Η πόλη αλλάζει, αλλά τα χωριά νομίζω πάλι και στην μεταλλητία, μακάρι να διαψευτώ. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά εσείς συμμετείχατε και έχετε εκλεγεί με την Συμμαχία Σερέων. Λέτε ότι έδινε αυτό σημασία μόνο στα χωριά. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Εγώ δεν έπαψα ποτέ να διεκδικώ τα συμφέροντα του Σκουτάριου. Και πολύ καλά κάνετε. Και ούτε θα με κλείσει κανένα στο στόμα μου, είτε από την Συμμαχία Σερέων, είτε από κάπου αλλού. Εγώ υπηρετώ τους συνδημότες μου και θα προσπαθήσω για τα συμφέροντα του χωριού μου. Πρώτα απ' όλα και μετά κατά προέκταση σαν Δημοτικός Σύμβουλος για τα συμφέροντα όλων των Σερέων Δημοτών.
Μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή είχαμε μία συνέχεια, πίστευα και με τον κύριο Γκάτσου που είχαμε μιλήσει, και μάλιστα τότε που είχε ψηφιστεί μου είχε επισημάνει ότι μη χαίρεσε γιατί είναι 50.000 για το 24, και βλέπω τώρα ότι τα 50.000 αυθαιρέθηκαν. Ναι. Γι' αυτό όπως και το... πολλά άλλα, όπως και πολλά άλλα. Πολλά άλλα τι, για το σκούταρι πάλι ή γενικά λέτε? Όχι μόνο για το σκούταρι, έχουμε την αγροτική οδοπία για όλο το Δήμο Σερών. Ήταν 300.000, τώρα έχει 100.000 για μισθώσεις μηχανημάτων για να κάνουν διανοίξεις δρόμους για την αγροτική οδοπία. Πράγμα που ξέρουμε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι κινητήριος δύναμη για τον τόπο μας. Δεν κόβουμε χρήματα από τον πρωτογενή τομέα, γιατί κατά προέκταση είναι και για τον αγροτικό κόσμο και για τις κτηνοτροφικές μονάδες, για τους κτηνοτρόφους. Είναι η υγιής δύναμη που στηρίζει την οικονομία του τόπου μας. Εντάξει, δικαιολογηθήκανε βέβαια ότι δεν υπάρχουν χρήματα, βρήκανε άλλο ταμεία. Αυτά δεν τα ξέρω και τόσο καλά, αλλά πρέπει να βρεις τρόπο να ενισχύσεις τον πρωτογενή τομέα. Και ένα άλλο θέμα, ναι, με τις μπασκέτες, με τα γήπεδα μπάσκετ. Είχαμε 37.000 ευρώ σε μια δημοπρασία, παράδειγμα, για να μπουν στη Δημοτική Ενότητα Λευκώνα, σε όλη τη Δημοτική Ενότητα Μπασκέτες και στην Ορεινή πάνω και στη Δημοτική Ενότητα Σκοτάρες και Μητροσίου. Και αυτά τα βγάλανε. Εδώ και 9 χρόνια πριν στη Δημοτική Αρχή του κυρίου Αγγελίδη, άμα θυμάστε καλά, τότε είχε γίνει μια συγκυρία με ένα ατύχημα με ένα παιδί που είχε σκοτωθεί σε μια μπασκέτα. Ναι. Ξηρώσανε από όλα τα χωριά τις μπασκέτες. 9 χρόνια δεν αντικαταστάθηκε τίποτα. Έκανε μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια ο κ. Νικτοπάτης. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το έργο. Το δρομολογήσαν στο τεχνικό πρόγραμμα και τώρα ήρθαν και το βγάλανε. Εάν κόβουμε από τα χωριά μας, έστω τα δυναμικά χωριά, τα μεγάλα χωριά, τον αθλητισμό, πώς θα παράξουμε ανάπτυξη στον τόπο μας? Ο πολιτισμός και η παιδεία και ο αθλητισμός νομίζω είναι από τα κυριότερα αγαθά που μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο μας. Νομίζω ότι χθες δόθηκαν απαντήσεις. Εκεί πάνω είχαμε τις ενστάσεις μας. Ναι, δόθηκαν απαντήσεις χθες από τον κύριο Γκάτσιο. Σίγουρα, νομίζω και, ναι, η κυρία Μητλιάνγκα πήρε το λόγο κάποια στιγμή. Η κυρία Μητλιάνγκα ήταν πολύ συγκαταβατική. Είπαμε να το συζητήσουμε ιδίως για τις μπασκέτες, γιατί συμφώνησε. Εντάξει, και όλοι θα κρυφθούμε στην τελική. Και η καινούργια δημοτική αρχή είναι βέβαια φρέσκη, ακόμα δεν είναι στην αρχή της καριέρας τους. Έχουν μπροστά τους μια πενταετία να διορθώσουν πράγματα και καταστάσεις. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι πρέπει να δούμε τα χωριά μας. Πρέπει να δούμε τα χωριά μας. Σας ικανοποίησαν ή όχι οι απαντήσεις που πήρατε? Γιατί ο κύριος Γκάτσιος νομίζω το είπε ξεκάθαρο ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να γίνουν έργα και ότι όντως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε επόμενες χρονιές ίσως, στην αγροτική οδοπία αλλά και στην περιφέρεια, στα χωριά. Σίγουρα στα χωριά, ναι, αλλά να ξέρετε, γιατί πολλά ακούγονται και στα καφενεία και παντού και ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ότι όλα τα 24 χωριά έχουν 146.000 ευρώ αυτή τη στιγμή σάτα. Mm-hmm. Τα 146.000 ευρώ είναι ψίχουλα για τα χωριά. Από αυτά τα λεφτά πρέπει να κάνουν κάποια εργάκια. Ό,τι μπορεί να κάνει σε κάθε χωριό ο καθένας. Με ό,τι χρήματα τους αναλογεί. Ενώ αν δούμε τώρα και στο τεχνικό πρόγραμμα για μελέτες, για στατικές πάρκες κερκίδων, 200.000 ευρώ, 150.000 ευρώ, 100.000 ευρώ, δηλαδή χρήματα νομίζω υπάρχουν. Απλώς πρέπει να γίνει ένας σωστός καταμερισμός και κάποια στιγμή πρέπει αναλογικά τουλάχιστον να δούμε και τα χωριά. Γιατί τα χωριά υποφέρουν. Εδώ και πολλά χρόνια υποφέρουν. Ναι. Και επειδή έχω υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση σαν πρόεδρος Σκουτάρους και έχω δει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο και πώς μπορούμε να τα εξαλείψουμε και τι αγώνα κάνει ο κάθε πρόεδρος έτσι από την πλευρά του για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των συνδημοτών του. Πάντως θα τώρα μπορούσε να πει κάποιος υπάρχουν ότι... χρήματα, εντάξει, αυτό δεν το θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και οι μελέτες χρειάζονται και τα μεγάλα έργα χρειάζονται. Δηλαδή θα πρέπει... Δεν είναι μόνο η πόλη. Ο Δήμος Σερών δεν είναι μόνο η πόλη. Το ξανατονίζω. Πέφτουν πάρα πολλά λεφτά στην πόλη και... Σας είπα, 146.000 ευρώ για όλα τα χωριά. Αναλογιστείτε λίγο. Από τη ΣΑΤΑ. Θέλω να σας μιλήσω, από τη ΣΑΤΑ. Αυτά είναι τα λεφτά που παίρνουν τα χωριά. Δεν παίρνει κάτι άλλο. Σε επίπεδο έργων, ένα γιατί... εργάκι, ένα... Θα μπορούσε να βγουν ίσως χρήματα από προγράμματα. Από προγράμματα πρέπει να δουλέψει η τεχνική υπηρεσία. Η τεχνική υπηρεσία, πιστεύετε, θα ασχοληθεί με τα χωριά ή με την πόλη? Τι εντολές θα πάρει είναι το θέμα. Τι εντολές θα πάρει και τι διάθεση θα έχει. Γιατί είναι στη διάθεση της τεχνικής υπηρεσίας το τι θα κάνει? Προτεραιότητες δεν δίνονται από τους αιρετούς.
Σίγουρα υπάρχει και αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι κοιτάζουν τη μεγάλη δεξαμενή, όχι τη μικρή λιμνούλα. Πάντα έτσι είναι. Και νομίζω και η καινούργια δημοτική αρχή, σε δύο που παρακολούθησε την κυρία Δήμαρχος, σε δύο συνεντεύξεις που έδωσε και στο Επιλογές και σε εσάς, έχει πει ότι προτεραιότητα στην πόλη, έτσι, στην έμφαση. Και, και ο κύριος Κάτσιος το είπε και ξεκάθαρα, το είπε ότι δεν θα κοιτάξουμε. Θα δούμε ένα δρόμο, παράδειγμα, που έχει 10.000 επισκεψιμότητα την ημέρα, παρά σε ένα χωριό που περνάνε 100 άτομα. Εντάξει, έχει μια λογική αυτό, έχει αλλά λογική και κάπου όμως τα χωριά δεν πρέπει να τα αφήσουμε να σβήσουν. Γιατί ερημώνουν τα χωριά μας και δεν ζητάμε πολλά, δεν ζητάμε. Μπασκέτα, το πιο απλό πράγμα. Εγώ, επειδή γυρνάω παντού και στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, να σας πω δηλαδή, το πιο απλό πράγμα εμείς δεν καταφέραμε ακόμα και τώρα να το έχουμε. Αθλητικούς χώρους. Μάλιστα. Δεν έχουμε αθλητικούς χώρους για την νεολαία μας. Και μιλάω για το χωριό μου, το οποίο είναι ένα ενεργό χωριό με νεολαία, με αρκετό κόσμο. Όπως είναι και το Μητρούσι, όπως είναι και ο Προματάς, όπως έχει και μεγάλα χωριά, έτσι. Μάλιστα. Έχει χωριά τα οποία προσπαθούν να κρατήσουν τα παιδιά στον τόπο τους. Ωραία. Αυτή ήταν η ένστασή μου και εμένα και του κ. Τουρτούρα. Καταψηφίσαμε στο τεχνικό πρόγραμμα. Εντάξει, και καταστήσατε σαφές του αυτό το οποίο θέλατε να αναδείξετε, ότι πρέπει να δοθεί να αναδείξουμε, ναι, ναι, έμφαση και στα χωριά. Και θα εργαστούμε σε αυτό το κομμάτι πάνω. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι στη διάρκεια της θητείας μου σαν δημοτικός σύμβουλος, θα υπερασπιστώ. Ωραία. Και κατά προέκταση τα προβλήματα όλων των συνδημοτών και των συνδημοτών της Κουτάρειας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαφιάδη. Καλό σας απόγευμα, σας εύχομαι. Πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει η Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Θανάσιος Γάτσιος, ο πρόεδρος. Άιντε, ό,τι να είναι, λέω σήμερα, Θανάση. Κράτα. Καλά λέτε, καλά λέτε. Ο πρόεδρος Ορεινής, λέτε, να έλεγα. Ο αντιδήμαρχος έργων. Νομίζω, κύριε Γάτσιο, νοσταλγείτε το Προϊδρυλίκι στην Ορεινή. Ναι, βεβαίως. Αν το νοσταλγώ, μην το συζητάτε. Το νοσταλγείτε, γιατί? Βεβαίως. Γιατί κάναμε δουλειά. Ήταν άλλες οι συνθήκες όμως κιόλας τότε. Άλλες συνθήκες, άλλες οι διαδικασίες. Άλλα τα λεφτά. Τα δεν είναι θέμα χρημάτων πολλές φορές τα πράγματα, κύριε. Τι είναι? Άβαλη, είναι θέμα διαδικασιών, είναι θέμα ευθυνών, είναι θέμα ανάληψης ευθυνών, είναι θέμα σφιχτού, πώς το λένε, θεσμικού πλαισίου που επιρρύπτει πολλές ευθύνες σε πολλούς ανθρώπους. Κι άλλο μια Ορεινή και άλλο ένας Δήμος Ερών. Εντάξει, είναι αλήθεια αυτό. Έτσι δεν είναι? Αλλά μου φαίνεται ο θεσμός των κοινοτήτων ευνοούσε πολύ περισσότερο την κατάσταση. Αν ρωτάτε εμένα, δεν το συζητώ. Εσάς ρωτάω φυσικά, γιατί το έχετε βιώσει και το έχετε ζήσει το και το έχετε δουλέψει. Το έχω συζητήσει, το έχω δουλέψει. Είδα πόσο ευέλικτα μπορούσαμε και λειτουργούσαμε. Είδα πόσο γρήγορα λειτουργούσαμε. Είδα, μάλλον όχι είδα, έχω συνδεκτικό στοιχείο σε σχέση με άλλες τις διαδικασίες. Βεβαίως δεν είχαμε εμείς τεχνικές υπηρεσίες ως κοινότητες, εννοώ. Ναι, ναι. Σε αυτό το μέγεθος, αλλά παρόλα αυτά φτιάχναμε αναλογικά πολύ περισσότερη δουλειά σε σχέση με τον καλύτερα οργανωμένο και μεγάλο Δήμο. Οπότε συμφωνείτε με τον κύριο Βαφιάδη ότι τα χωριά είναι παραμελημένα και ότι πρέπει να δοθεί με πολιτική όλα πρωτοβουλία έμφαση? Όλα σε είναι αυτά παραμελημένα, κυρία Νάβαλη, δεν είναι μόνο τα χωριά παραμελημένα. Όλοι περπατούμε μέσα στην πόλη. Καταρχάς, εγώ είμαι από χωριό και δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχω κάποια ευαισθησία υπέρ των χωριών. Και τα χωριά είναι, αλλά και η πόλη δεν είναι σε καλύτερο επίπεδο. Το κέντρο της πόλης που το περπατάμε όλοι είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Καθημερινά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες που προκύπτουν και υπάρχουν ούτε μέσα στην πόλη ούτε στο χωριό. Αυτό γιατί, ούτε, κύριε Γάτσο, είναι έλλειψη χρημάτων? Είναι έλλειψη χρημάτων τελικά, είναι κάτι άλλο? Είναι και έλλειψη χρημάτων. Καταρχάς, να σας πω, εγώ έχω μία άποψη γενικότερη, έτσι, η οποία είναι αυτοδιοικητική. Πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση δουλεύει πάρα πολύ με προγράμματα και αναγκάζεσαι, ακόμη και να μην έχεις ανάγκη ή προτεραιότητα σε κάποια πράγματα, να υποβάλεις πρόταση κάπου που είναι, γιατί εκεί ανοίχτηκε, εκεί προκηρύχθηκε ένα πρόγραμμα. Προκειμένου να έρθουν λεφτά. Ακριβώς. Παλιότερα υπήρχαν διάφορα προγράμματα για την τοπική αυτοδιοίκηση που σου έλεγε, αν θυμάστε, ή όσοι είναι παλιότεροι θυμούνται τώρα, ειδικό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατένεμαν σε κάθε Δήμο ανάλογα με τον πληθυσμό του συγκεκριμένα ποσά και ο Δήμος επέλεγε πού ακριβώς θα το τοποθετήσει. Οπότε ο κάθε Δήμος ξέρει καλύτερα από τον καθέναν πού υπάρχουν ανάγκες ή προτεραιότητες, παντού υπάρχουν ανάγκες ή προτεραιότητες για να μπορείς να κάνεις δουλειά. Μετά έγινε ένα πρόγραμμα θυσίας
Και αυτό έδινε μέσα από κατανομή συγκεκριμένα χρήματα και συν τα προγράμματα, τα τομεακά ή τα επιχειρησιακά που συστηνόταν από τις διαχειριστικές αρχές. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Σήμερα υπάρχουν μόνο τα προγράμματα που προκυρήσονται, αλλά σε συγκεκριμένους άξονες. Ναι. Πρέπει να ετοιμαστείς με μελέτες με τέτοια. Πολλές φορές κάνεις 2, 3 και 4 χρόνια να ολοκληρώσεις μία μελέτη και να πας να την εντάξεις. Και είναι δεδαλώδες και η διαδικασία της δημοπράτησης και όλων των άλλων. Και μπορεί να μην έχει γι' αυτό που έχω ανάγκη. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε μεγάλη ανάγκη από την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια που χρειάζεται και μέσα στην πόλη και εκτός της πόλης. Εννοώ για το τάπητα, για τους δρόμους. Ναι, ασφαλώς. Οι δρόμοι μας είναι βομβαρδισμένοι όλοι και θα βομβαρδίζονται ακόμα και τουλάχιστον 2 χρόνια. Υπήρχαν χρήματα για τις ασφαλτοστρώσεις. Ο κύριος Χρυσάφης είχε ανακοινώσει ένα σωρό χρήματα ότι έχουμε πάρει, τα οποία δεν πρόλαβε να τα υλοποιήσει. Άρα αυτά τα χρήματα υπάρχουν. Τα μισά από αυτά θα χαθούν, σας το λέω εγώ από τώρα. Γιατί δεν υπάρχουν. Πώς δεν υπάρχουν, αφού τα έχει ανακοινώσει ο άνθρωπος. Άμα σας λέω εγώ ότι δεν υπάρχουν. Ναι, δεν πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς. Τι ήταν, δηλαδή, μόνο εξαγγελίες ήταν. Όσα ήταν από το ΠΟΥΔΟΕ, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ναι. Ακόμη και αυτά που είναι συμβασιοποιημένα, ξέρετε πολύ καλά ότι ένα έργο του 1 εκατομμύριο ευρώ λύσαμε τη σύμβαση γιατί δεν είχε να πληρωθεί ο ανάδοχος. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμη ένα σε εξέλιξη. Πάρε 1 εκατομμύριο ευρώ, έκανε ο ανάδοχος λογαριασμό για 28.000 ευρώ από το προηγούμενο έτος ακόμη. Ακόμη δεν έχει έρθει φράγκο και φοβάμαι μήπως δεν έρθει κιόλας. Και ξέρετε ότι δίνει το δικαίωμα στον ανάδοχο πλέον ότι αν σε 2 μήνες δεν πληρωθεί να ζητήσει και λύση της σύμβασης. Ναι. Υπάρχει ακόμα 1.050.000 ευρώ που μας λένε τάχα ότι πρέπει μέχρι 31 Πέμπτου να συμβασιοποιηθούν όπως και το νέο κολυμβητήριο. Ναι, τα 5,5. Τα 5,5. Ναι, και αυτό είναι ΠΟΥΔΟΕ και αυτό είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και όταν σου λένε ότι μέχρι 31 Πέμπτου πρέπει να συμβασιοποιήσεις, φοβούμαι ότι όλα αυτά θα ακυρωθούν. Και γιατί θα μελέτη, δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά ή επειδή δεν είναι έτοιμη η μελέτη ακόμη. Νομίζω εντάξει, πήρε παράταση. Όντως και τα δύο ισχύουν. Ναι. Παράταση πήρε ως προς το χρόνο κατάθεση της ναι, μελέτης. Ναι, ναι. Νομίζω ότι και τα εδώ μιλάμε να έχει σύμβαση του έργου. Αυτό λέμε, ότι δεν προλαβαίνει να γίνει σύμβαση του έργου, ακόμη μελέτη δεν είναι έτοιμη. Άρα μου λέτε αυτή τη στιγμή ότι τα 5,5 εκατομμύρια είναι πολύ κοντά στην απένταξη. Ναι, τολμώ δυστυχώς, αν ισχύουν αυτά που έχουμε ως τελευταία ενημέρωση, που μας λένε ας πούμε αυτές τις μέρες θα έρθει μάλλον και επίσημα, ότι μέχρι 31 Μαΐου πρέπει να έχουμε συμβασιοποίηση, φοβούμαι ότι... Αυτό είναι καινούριο, Φασούλη. Το ξέραμε πιο μπροστά ότι μέχρι όχι, τον όχι, το Μάιο. Από αυτές τις μέρες. Τώρα δηλαδή. Ναι. Μέχρι τώρα τι ξέρατε κι εσείς, γιατί έχετε αναλάβει εδώ και λίγους μήνες. Τι ξέρατε. Ότι ζητούσαν τουλάχιστον να καταθέσουμε για το κολυμβητήριο τουλάχιστον, ζητούσαν να καταθέσουμε τη μελέτη. Εμείς είμαστε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό ως προς τη μελέτη. Δεν την έχουμε ολοκληρώσει μεν από τη μία, αλλά από την άλλη. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη από τη μία, αλλά από την άλλη μόνο τη μελέτη μπορούμε να καταθέσουμε σε λίγο χρονικό διάστημα. Όχι και την υλοποίηση του έργου όπως τώρα μας κάνουμε. Καλά, τώρα δηλαδή ξαφνικά μας έλεγαν μέχρι τώρα ότι χρειάζεται η μελέτη. Και τώρα λένε θέλουμε και τη σύμβαση μέσα σε 2 μήνες. Θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχουν λεφτά. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Πηγαίνουν στη Θεσσαλία αυτό που λένε όλοι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω εγώ. Ότι υπάρχουν άλλες ανάγκες τέλος πάντων, πολύ μεγαλύτερες, προσπαθούν να μαζέψουν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν άλλες ανάγκες ή υπάρχουν ή έχουν δοθεί, έχουν κατανεμηθεί μάλλον περισσότερα από τις δυνατότητες που είχαν. Μα είναι και αυτό δηλαδή το θέμα. Φυσικά. Ότι μπορεί να τα είχαν. Αχ, έπεσε η γραμμή του κυρίου Γάτσιου. Αχ, πάνω στο καλό. Δημήτρη, αν μπορούμε να ξαναπάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Γάτσιο, γιατί πραγματικά πάνω. Με την έννοια ότι μας λέει πράγματα τρομερά αυτή τη στιγμή. Χάθηκαν ένα σωρό χρήματα από ό,τι μας είπε για τις ασφαλτοστρώσεις. Δεν μπορούν να υλοποιηθούν οι ασφαλτοστρώσεις. Αν χαθούν και τα 5,5 εκατομμύρια για το κολυμβητήριο, έχει σηκωθεί η τρίχα μου. Τι θα γίνει στις Σέρρες? Θα γίνει κάτι, δεν θα γίνει τίποτα. Μπορούσαμε να τα έχουμε σώσει. Είναι κάτι που μας έρχεται τώρα να σφοντίλει. Ναι, κύριε Γάτσιο, είναι κάτι που μας ήρθε ο ουρανός. Δεν πειράζει, γίνονται αυτά. Είναι τα 5,5 εκατομμύρια αυτό που μου ζητάνε τώρα, μας ήρθε ο ουρανός σφοντίλει, δηλαδή.
Κεραυνός ενεθρία. Και κάποια επικοινωνία για να δούμε τι ακριβώς να οριστικοποιηθεί αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτό που σας λέω. Έχουμε την ενημέρωση από το, από το Υπουργείο Παιδείας πλέον, που είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εκεί μας απαντούν τουλάχιστον, αλλά από το Υπουργείο Υποδομών, που έχουμε και εκεί κατανημμένα χρήματα, αυτά που σας εξήγησα προηγουμένως, από εκεί δεν έχουμε καμία απάντηση. Ούτε καν απάντηση. Και για αυτούς εκεί. Οπότε τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, κύριε Γάτσιο? Θα δούμε, προσπαθούμε εδώ πέρα να... ό,τι μπορούμε να συμβάσουμε. Για ασφαλτοστρώσεις δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα από ό,τι ξέρω. Για ασφαλτοστρώσεις υπήρχαν μόνο από το ΠΟΔΕ χρήματα. Από πουθενά άλλου. Από πουθενά. Σύνολο δηλαδή πόσα χάνονται από αυτά τα χρήματα? 2 εκατομμύρια και? Αν τα μαζέψω όλα και αν επιβεβαιωθεί αυτός ο φόβος που σας λέω τώρα, γιατί είναι μια πρώτη εκτίμηση, δεν ξέρω. Μια πρώτη, όχι εκτίμηση, δεν είναι εκτίμηση μου. Είναι απόφαση που έχει λάβει το Υπουργείο, δεν είναι εκτίμηση μου. Ναι, αν θα επιβεβαιωθεί αυτό, δεν είναι. Και αφορούν όλα τα ΠΟΔΕ, είναι περίπου 8-9 εκατομμύρια τώρα, δεν είμαι πρόχειρος να σας πω. Μόνο για το Δήμο μας? Φυσικά. Εάν βάλουμε ότι έχουμε 5,5 εκατομμύρια για το κολυμβητήριο. Ναι, ένα, α, όλα μαζί. Ένα, 7-8 κάπου εκεί. Όλα μαζί, πάει. Ναι. Μάλιστα. Ευθύνη ο Δήμος έχει σε αυτό? Υπάρχουν ευθύνες στο Δήμο? Προσέξτε, να σας πω τώρα τι γίνεται. Εάν θα ήταν συμβασιοποιημένα όπως τώρα λένε, λογικά, δεν θα χανόταν. Λογικά, σύμφωνα με αυτά που λένε. Ναι. Εάν δεν ήταν συμβασιοποιημένα. Από τη στιγμή που δεν προλαβαίνουμε εμείς να συμβασιοποιήσουμε μέχρι 31/5, ευθύνη λογικά έχει και ο Δήμος. Ναι, γιατί πρέπει να τρέχουν πιο γρήγορα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει δυνατότητα να τρέξουν πιο γρήγορα. Απ' την άλλη όμως, για να τα λέμε όλα, απ' την άλλη όμως, δεν είναι και εύκολο να συμβασιοποιήσεις κάτι όταν έχεις προηγούμενα συμβασιοποιημένα και δεν αποπληρώνονται από το ίδιο πρόγραμμα. Ναι, σας είπα προηγουμένως ότι το ένα εκατομμύριο που το είχε δημοπρατήσει ο Δήμος και ήταν σε εξέλιξη το έργο, λύθηκε η σύμβαση γιατί δεν είχε χρήματα να πληρωθεί ο ανάδοχος. Ναι. Άρα δεν είναι και εύκολο να πεις προχωρώ και στην επόμενη σύμβαση. Μάλλον γενικά δεν υπάρχουν χρήματα, αφού και τα συμβασιοποιημένα δεν πληρώνονται. Αφού και τα συμβασιοποιημένα δεν πληρώνονται. Και μετά, μα ήδη αναλύσαμε, ξέρετε. Λύθηκε η σύμβαση του δηλαδή. Ναι. Είναι και πολύ δυσίωνο. Και με το άλλο που είναι με σύμβαση, να δούμε τώρα, ίσως εκείνο ισχύει. Πάντως λεφτά ζητήσαμε, λογαριασμός δηλαδή έφυγε και ακόμη δεν μας έχει έρθει καμία απάντηση. Άρα λοιπόν και εκείνο είναι επίφοβο. Πολύ δυσίωνα, πολύ άσχημα τα πράγματα έτσι όπως μας τα έχετε πει. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρία Νάβαλη, και ακόμη χειρότερη. Τώρα, προηγουμένως σας άκουσα λίγο με τον κύριο Βαφιάδη, νομίζω. Ναι. Ο κύριος Βαφιάδης, είδατε, φύγαμε από εκείνο το θέμα, μιλάει για τα χωριά. Ότι πρέπει να δοθεί έμφαση και ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά δίνονται στην πόλη, προτιμάται πάντοτε η πόλη. Δεν είναι έτσι. Να σας πω τι γίνεται τώρα. Λεφτά για έργα στο Δήμο υπάρχουν το χρόνο 1.011.000 ευρώ για ΣΑΤΑ. Πέραν των προγραμμάτων. Ας αφήσουμε τα προγραμμάτων. Άκουσα προηγουμένως που έλεγε ότι αυτά κατανέμονται με βάση τον πληθυσμό. Ναι, το ξέρουμε, ναι. Με βάση τον πληθυσμό. Με βάση τον πληθυσμό λοιπόν, τα κατανέμει και ο Δήμος περίπου. Για τα χωριά δυστυχώς αναλογούν 161.153 ευρώ. Και ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε χωριού. Πληθυσμό είναι για την πόλη. Ναι. Παρά αυτά δεν κάνει ο Δήμος ποτέ μόνο αυτά τα οποία καταρρέμονται είτε στα χωριά είτε στην πόλη. Υπάρχουν και άλλες διάφορες υπηρεσίες που είναι από ίδια έσοδα. Υπάρχουν καθημερινά δουλειές, έργα, υπηρεσίες που γίνονται και στα χωριά, τα οποία πληρώνονται από το γενικό προϋπολογισμό του Δήμου. Δεν είναι μόνο αυτά δηλαδή τα έργα που γίνονται εκεί. Μάλιστα. Είναι πολλές άλλες υπηρεσίες. Άρα έχει άδικο ο κύριος Βαφιάδης αυτό που λέει. Εάν λέει για την κατανομή, δεν μπορείς να την κάνεις διαφορετικά την κατανομή. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Παρόλα αυτά όμως είναι λίγα τα χρήματα που μπαίνουν είτε για την πόλη είτε για τα χωριά. Δεν έχουμε επάρκεια δηλαδή τα οποία μπορείς να αντιμετωπίσεις τις ανάγκες, τις δυσθεώρατες αυτές που υπάρχουν. Ναι. Και δεν είναι ότι στην πόλη άμα έχουμε τι να κάνουμε και... και η πόλη έχει τα δικά της θέματα και τα δικά της προβλήματα. Και το κέντρο και η περιφέρεια της πόλης και τα χωριά μας και παντού. Ως αντιπολίτευση βέβαια ασκούσατε ανάλογη κριτική στον κύριο Χρυσάφη. Εννοείται. Για τον τρόπο που γίνεται η κατανομή των χρημάτων. Είχατε και εσείς τις ενστάσεις σας. Ο τρόπος που γίνεται η κατανομή των χρημάτων
πολλές φορές αδικεί μόνο ορισμένα χωριά τα οποία έχουν δικά τους ανταποδοτικά έσοδα. Και είναι ελάχιστα αυτά. Ποια είναι, ας πούμε, ένα παράδειγμα? Η Ορεινή και η Βροντούνα, σας πω, μια που κατάγομαι από εκεί, έχει δικά της έσοδα που ποτέ δεν πήγαν εκεί ως ανταποδοτικά για εκεί. Από βέβαια, πού είναι τα έσοδα αυτά? Αυτό, δεν. Έχει από το δάσος, ναι. Έχει από μισθώσεις χώρων σε κεραίες, σε φωτοβολταϊκά πάρκα κτλ. Αυτά μπαίνουν στον κουρβανά του Δήμου. Τα οποία όλα μπαίνουν στον κουρβανά και πηγαίνουν παντού. Μάλιστα. Άρα είναι περίπλοκη η ιστορία. Είναι περίπλοκη η ιστορία. Δεν είναι απλό το πράγμα. Είναι δύσκολο. Αυτό που θέλαμε εμείς είναι να είχαμε πολλά περισσότερα για να μπορούμε να κατανέμουμε και πολλά περισσότερα. Αλλά τα χωριά με αυτή την κατανομή της ΣΑΤΑ που γίνεται, αν τους δώσουμε μόνο με αυτά, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στο χωριό. Ναι. Σε έργο. Και το έργο πολλές φορές δεν είναι μόνο το έργο, είναι και οι υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί πέρα. Ναι, είναι και η καθημερινότητα. Και οι υπηρεσίες δεν λέμε να μαζέψουμε τα απορρίμματα ή να ανάψουμε τις λάμπες, γι' αυτά πληρώνει ο καθένας ανταποδοτικά. Και εκεί υπάρχει θέμα. Αλλά είναι άλλες υπηρεσίες. Προκύπτουν κάθε μέρα ζητήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε ως Δήμος. Και στα χωριά. Η πολιτική βούληση είναι προς όφελος των χωριών, γιατί αυτό είπε ο κύριος Βαφιάδης στην ουσία. Η πολιτική βούληση προτεραιότητες είναι να αντιμετωπιστούν με κάθε τρόπο αυτά τα πράγματα που επήγουν να γίνουν. Με κάθε τρόπο. Εγώ χθες ανέφερα και στο τεχνικό πρόγραμμα. Είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα που στην ουσία άρει την επικινδυνότητα των υποδομών του Δήμου. Από τις υποδομές της κυκλοφορίας, από τους δρόμους δηλαδή. Με ποιον τρόπο την άρει αυτή την επικινδυνότητα? Με τα έργα που κάνουμε για συντήρηση της οδοποιίας και τα λοιπά. Αντίνεται δηλαδή και έμφαση στο τεχνικό πρόγραμμα. Έτσι κάνατε την αναμόρφωση, λέω, με αυτό το γνώμη. Την επικινδυνότητα των υποδομών του Δήμου. Είναι οι δρόμοι, είναι οι αθλητικές υποδομές, είναι τα σχολεία. Είναι όλα αυτά. Το περισσότερο τεχνικό πρόγραμμα αναφέρεται σε συγκεκριμένα, σε αυτό που σας λέω, στην άρση της επικινδυνότητας των υπαρχόντων υποδομών, οι οποίες είναι όλες πεπαλαιωμένες. Μάλιστα. Λοιπόν, κατανοητό όλο αυτό από τη δικιά σας άποψη. Εγώ μένω στα 5,5 εκατομμύρια που χάνονται. Έχουν χαθεί τώρα, ήδη 10 από τη ΔΕΙΑΣ. Θα πρέπει να είπατε για το σκούταρι, νομίζω, κάτι. Ναι, για το σκούταρι έλεγα. Ο κ. Βαφιάδης ενδιαφερόταν για το σκούταρι περισσότερο, ότι πρέπει να δοθούν σταδιακά τα 450.000 ευρώ να δοθούν. Να το ξαναθυμίσουμε λίγο. Οι 450.000 ήταν μέσα από ένα πρόγραμμα. Ναι, εντάξει. Το οποίο ήταν να γίνουν κάποιες αθλητικές. Για το γήπεδο. Κερκίδα. Για το γήπεδο. Δεν μπορούσε γιατί δεν είχε αδειοδότηση. Ωραία. Και μεταφέρθηκα στο κολυμβητήριο των Σερών. Υπήρχε μία δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή ότι αυτά τα χρήματα θα επανέλθουν μέσα από τη ΣΑΤΑ. Mm-hmm. Μέσα από τη ΣΑΤΑ για τη Δημοτική Ενότητα Σκουτάριος. Και μάλιστα τέθηκε το ερώτημα. Τα είχε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή τοποθετημένα. Είναι λάθος, πέρα ως πέρα. Είχε και τοποθετημένα 50.000 ευρώ. Ναι, αυτό. Για οδοπία. Όχι 450, όπως λένε τα παιδιά. 50.000 ευρώ μας είπε τώρα. Ότι ήταν για το 24. Όλα τα υπόλοιπα θα πήγαιναν σταδιακά στα άλλα χρόνια. Ναι, εντάξει. Δεσμευμένα ήταν αυτά. Το τι θα πήγαινε στα υπόλοιπα. Εμείς λοιπόν φέτος, για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, για τη συντήρηση του οδικού δικτύου όλου του Δήμου Σερών. Θέλετε να σας πω πόσα χρήματα βάλαμε? Πόσο? Για να δούμε αν υπήρχαν τα 50.000 ευρώ να τα κατανέμουμε μόνο στο σκούταρι. 200.000 ευρώ για φέτος. Βέβαια θα κάνουμε μια εργολαβία με 700.000 ευρώ, όμως την περνάμε ως πολυετή δαπάνη, από άλλα χρόνια δηλαδή να πάρουμε, ναι. Και για φέτος θα είναι κατανεμημένα μόνο 200.000 ευρώ. Να σας πω ακόμη ένα μέγεθος, για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πέρυσι η αγροτική οδοπία έγινε με 220.000 ευρώ και φέτος η αγροτική οδοπία έχει 100.000 ευρώ. Ναι, και γι' αυτό σας, και γι' αυτό και μίλησαν, ναι, και ο κύριος Τουρτούρας το είπε. Από πού να βάλουμε όταν 6,5 κοντά εκατομμύρια είχε έλλειμμα ο προϋπολογισμός και έπρεπε να καλύψουμε τον προϋπολογισμό. Μόνο από το τεχνικό πρόγραμμα, από ίδια έσοδα, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας πήρε 480.000 ευρώ. Από πού να τα καλύπταμε αυτά? Δεν κάνουμε μαγικά εδώ. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Ναι, καταλάβατε τι λέω. Ναι, 480.000 ευρώ μόνο από το τεχνικό πρόγραμμα πήρε μείωση η τεχνική υπηρεσία για να αντιμετωπίσει το έλλειμμα που είχε στον προϋπολογισμό σε σχέση με τον προηγούμενο έλλειμμα.
Ναι, αλλά αυτό ήταν. Αυτό, εσείς προεκλογικά λέγατε ότι όλα θα γίνουν με διαφορετικό τρόπο, θα γίνουν καλύτερα κτλ. Και σε οικονομικό επίπεδο. Δεν έχει σχέση αυτό, κυρία Ναύαλη. Είμαστε πολύ νωρίς για να λέμε τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Αυτό που λέτε δεν έχει σχέση τώρα με το αυτό. Αυτό έχει σχέση αποκλειστικά και μόνο με το τι χρήματα έχεις να κατανέμεις για να αντιμετωπίσεις ανάγκες, σοβαρές ανάγκες. Δεν, το γνωρίζατε εσείς ότι είναι έτσι η κατάσταση. Το γνωρίζατε. Όχι, δεν γνωρίζαμε σε αυτό το μέγεθος ότι είναι. Δεν το γνωρίζατε, γιατί προέκυψε τώρα με την κατάσταση που βιώνει η χώρα. Κοιτάξτε, και που έχει μικρότερα, λιγότερα χρήματα το η αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι το θέμα με τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Όταν επί σειρά ετών, τα τελευταία χρόνια, διονγκώθηκε μία οφειλή στη δουλειά, η οποία δεν αποπληρώθηκε όπως έπρεπε εν καιρός, τώρα μαζεύτηκε και ξέρετε ότι η δουλειά πήρε από τον Δήμο περίπου στο... κοντά στα 2 εκατομμύρια, ένα 700, ένα 800, κάπου τόσα. Ναι, έπρεπε να επιβιώσει και η ΔΕΙΑ. Φυσικά. Φυσικά. Αυτά όμως καν τώρα όλα. Ένα άλλο θέμα ήταν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έγιναν πολλές πληρωμές για έργα τα οποία είχαν δρομολογηθεί, είχαν υλοποιηθεί το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Αρκετές. Οπότε αυτά έφεραν ως αποτέλεσμα να έχουμε ένα έλλειμμα στον προϋπολογισμό σε σχέση με τον προηγούμενο, πάντοτε λέω, περίπου στη τάξη των 6.100.000 τόσες χιλιάδες ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Έπρεπε λοιπόν αυτό το έλλειμμα να φύγει από συγκεκριμένους κωδικούς για να καλυφθεί. Άρα λοιπόν όλοι και όλες οι υπηρεσίες και, του Δήμου και όλες οι αντιδημαρχίες συμμετείχαν αναλογικά με το τι μπορούσαμε να περιορίσουμε και να κρατήσουμε τα απολύτως απαραίτητα πράγματα για να λειτουργήσει αυτό ο Δήμος. Αυτό θα αλλάξει του χρόνου. Θα αλλάξει τον χρόνο. Όλα έχουν σχέση με τη ροή των χρημάτων. Ναι. Όλα έχουν σχέση με τη ροή των χρημάτων. Δεν μπορείτε να πείτε δηλαδή από τώρα αν θα είναι διαφορετική η κατάσταση, γιατί θα διαχειριστείτε τον προϋπολογισμό μόνοι σας για το 2025 με το καλό και θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Να ισορροπήσει λίγο η κατάσταση. Ελπίζουμε καταρχάς να σας πω ότι με βάση τέλος πάντων τις απαιτήσεις που υπάρχουν ένθεν κακήθεν μόνο με τη ΔΕΙΑ, υπάρχουν ακόμα μεγάλο ποσό, τεράστιο ποσό που πρέπει να πάει προς τα εκείνη. Αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Είναι χρήματα που έπρεπε ίσως να πληρώνονται σταδιακά από πιο μπροστά. Μαζεύτηκαν. Έχει θέμα, πρόβλημα και η ΔΕΙΑ για την λειτουργία της. Οπότε αναγκάστηκαν και αυτοί να κάνουν κατασχέσεις. Θα πρέπει να βρεθεί και μια λύση, να δούμε πώς θα γίνει τώρα. Το όλο θέμα. Μας δροσίσατε. Παρά αυτά, υπάρχει ένα τεχνικό πρόγραμμα με νέα έργα περίπου ένα 400. Υπάρχουν άλλες 800.000 ευρώ περίπου από τις πράξεις εφαρμογής που βάλαμε και υπάρχει στο σύνολό του και από ελάχιστους δημοτικούς πόρους ένα πρόγραμμα που τρέχει, αλλά μαζί με αυτά τα ενταγμένα, σας λέω περίπου στα 21 εκατομμύρια. Αλλά μαζί με αυτά τα ενταγμένα που τα φοβάμαι, που είναι και από το 19 έχει ενταγμένα. Μα ήδη μας μιλήσατε, 10 εκατομμύρια έχασε η ΔΕΙΑ τουλάχιστον, ήδη, ένα πρόγραμμα. Και ναι, πάμε εκείνο δεν ήταν στον προϋπολογισμό το δημοτικό, ήταν ναι, ένα ναι, έργο. Ναι, της επιχείρησης, αλλά εντάξει, ήταν μεγάλο έργο, 10 εκατομμύρια. Να σας πω κάτι, και εκείνο ήταν στα πλαίσια αυτά, του περιορισμού των χρημάτων, μην νομίζετε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, κόβεται από το κράτος, κόβονται πλέον, τα έχουμε γενικά σε όλους τους δήμους θα υπάρχει αυτό. Δεν είχε σύμβαση, τελειώσαμε. Σε όλους τους δήμους θα υπάρχουν απώλειες έργων, έτσι όπως πάει η κατάσταση. Νομίζω ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν υπερκατανομές χρημάτων, τα οποία φάνηκε τώρα ότι δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γάτσιο. Και εγώ, κύριε Γάτσιο. Καλώς απόγευμα. Να είστε καλά. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα, το διαχειριστούμε λίγο αυτό που ακούσαμε και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για να ολοκληρώσουμε με το ρεπορτάζ από τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Παπά, κυρίες και κύριοι. Χθες το βράδυ και αυτή η συνεδρίαση με κάποιες εντάσεις, αρκετές εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Και το κύριο θέμα αφορούσε για ακόμη μια φορά
ανοιχτό πάρκο, φωτοβολταϊκό πάρκο, συγγνώμη, που η εταιρεία προτίθεται να κατασκευάσει στο Μενίκιο. Θα δούμε το ρεπορτάζ και ολοκληρώνουμε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Άιντε, ναι, καλά το λέω. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 9 παρα 20 με τον Δημήτρη Κότα. Καλό σας απόγευμα. Στην ακύρωση, αν αποσύρουμε τα αιτήματα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα έχουμε παραιτηθεί οριστικά και αμετάκλητα από αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε έναντι της όλης διαδικασίας μέχρι σήμερα. Και θα μείνουμε στην καλή διάθεση και στην πρόθεση της εταιρείας, αν επιθυμεί και αν θέλει να βοηθήσει σε κάποιο σημείο τον Δήμο Μανώλη Παπά. Ως εκ τούτου, καταλήγοντας, καλό το σώμα για να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα του Δήμου Εμμανουή Παπά, να ψηφίσουμε κατά τις προτάσεις που έφερε η εταιρεία για την αποχώρησή μας από τις δύο αιτήσεις ακυρώσεως, τόσο για την ΑΕΠΟ, όσο για την αναγκαστική απαλωτρίωση που κάναμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όχι στη νέα πρόταση της εταιρείας Magna Energa, η οποία ζητούσε να αποσυρθεί από όλα τα ένδικα μέσα ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά σε ό,τι αφορά το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο που σχεδιάζεται στο Μενίκιο Όρος, με αντάλλαγμα η εταιρεία να καλύψει το ενεργειακό κόστος του Δήμου, είπαν στην πλειοψηφία τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Μέσω εγγράφου που έφτασε 26 Μαρτίου στα χέρια του Δημάρχου, η εταιρεία δηλώνει ότι δεσμεύεται να παρέχει δωρεάν πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα δημιουργήσει στο Μενίκιο από 5 έως 7 ΜΒ ετησίως καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του έργου. Από τη διαδικασία επέλεξαν να απέχουν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, με τον επικεφαλής Χρήστο Τσούκαλο να δηλώνει ότι προχωρά σε αυτή την ενέργεια γιατί δεν είχε πλήρη ενημέρωση για τις κινήσεις της εταιρείας, κατηγορώντας τον Δήμαρχο Δημήτρη Νότα πως απέκρυψε στοιχεία. Θα απέχουμε γιατί αυτά που μάθαμε σήμερα, τα καινούργια, τα νέα δεδομένα, αυτά που εσείς γνωρίζετε από τον Ιανουάριο, δεν ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως θα έπρεπε. Η εταιρεία έκανε το δικό της αίτημα 19 Μαρτίου και το συμπλήρωσε στις 26 προς τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά, ζητώντας ο Δήμος να αποσυρθεί από τα δικαστήρια και τις εκδικάσεις υποθέσεων που έχει στις 3 Απριλίου για την ΑΕΠΟ και στις 20 Μαΐου για την αναγκαστική απαλωτρίωση. Ο Δήμαρχος, έχοντας στα χέρια του τις προτάσεις της εταιρείας, έκανε λόγο για προχειρότητα, καθώς τα έγγραφα σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη εταιρεία, υπογραμμίζοντας πως ακόμη και ο άνθρωπος που υπογράφει τα έγγραφα δεν εκπροσωπεί καν την εταιρεία, καθώς δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οπότε πρόκειται, σύμφωνα με τον Δημήτρη Νότα, για προτάσεις που είναι στον αέρα. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω την πρώτη επιστολή και το δεύτερο λεγόμενο μνημόνιο συνεργασίας. Απλά είναι πλήθη και κέραμη, ατάκτως ερημένη. Προσβάλανε και οι συγγραφείς αυτών των δύο επιστολών προσβάλλαν την εταιρεία. Θα πω τώρα και θα κάνω κρίση για συγκεκριμένο ζήτημα, για την πρόταση της εταιρείας που έγινε με το αίτημά της στις 19 και συμπληρώθηκε στις 26 Τρίτου. Θα πω ότι και τις δύο αυτές προτάσεις τις υπογράφει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι εκτελεστικό, δεν είναι μέλος καν της διοίκησης της εταιρείας η οποία μας την ενεχειρίζει. Όχι εκτελεστικό μέλος της διοίκησης, δεν είναι μέλος της διοίκησης. Άρα δεν δεσμεύει σε τίποτε την εταιρεία. Αυτό είναι κρίσιμο δεδομένο, γιατί εάν σε περίπτωση εμείς πάρουμε μια απόφαση σήμερα το βράδυ και πούμε ότι αποσυρώμαστε από τα δύο αιτήματα ακύρωσης, τόσο για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ΑΕΠΟ, όσο και για την αναγκαστική απαλωτρίωση, θα βρεθούμε αύριο το πρωί να έχουμε δώσει το μείζον ζητούμενο που είναι για την εταιρεία και δεν θα έχουμε τίποτε μα τίποτε στα χέρια μας. Στην συνεδρίαση το παρόν έδωσε και ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας, της ΕΡΕΣ, Άκης Τρέντσιος, ο οποίος ανέφερε πως ναι, μεν ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά κέρδισε ένα δικαστήριο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ανακλήθηκε η άδεια της εταιρείας. Αυτό σημαίνει πως η εταιρεία δεν μπορεί να ρίξει τσιμέντο πάνω στο βουνό για να δημιουργήσει τις εγκαταστάσεις της. Ο κύριος Τρέντσιος φάνηκε σίγουρος πως το έργο θα γίνει και προσέγγισε τη Δημοτική Αρχή ώστε να μην χαθεί άλλος χρόνος. Γιατί η εταιρεία έχει ένα θέμα όσο αφορά τους χρονικούς τους περιορισμούς για να γίνει το έργο, και σας το λέω σήμερα, το έργο θα γίνει.
Δεν μπορεί να το σταματήσει ούτε ο Άκης, ούτε. Είναι όταν ένα έργο αποφασίζεται, δεν προδικάζω στις δικαστικές αποφάσεις, όταν ένα έργο αποφασίζει το κράτος ότι είναι εθνικής εμβέλειας και δημοσίου ωφέλους, είναι πολύ δύσκολο εν τέλει να μην πραγματοποιηθεί. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία είπαμε, εάν μπορούμε να βρούμε μία λύση έτσι ώστε και η εταιρεία να κερδίσει σε χρονικά περιθώρια, αλλά στο τέλος να ωφεληθεί ο Δήμος. Και όχι να ωφεληθεί ο Δήμος σαν νομικό πρόσωπο, να ωφεληθούν οι δημότες, τα παιδιά σας. Οι μελλοντικές γενιές, κάποιος, δεν ξέρω. Ο Άκης Τρέντσιος αναφέρθηκε πολλές φορές στο όνομα του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Βίρονα Μπάλτσιου, ο οποίος και τοποθετήθηκε θέτοντας το πιο απλό ερώτημα: για ποιο λόγο η εταιρεία, αφού ξέρει ότι θα κερδίσει, έκανε μέσα σε 15 μέρες 4 απανωτές προτάσεις στο Δήμο. Η πρόταση που έχει η εταιρεία αυτή τη στιγμή είναι να αποσυρθεί ο Δήμος από όλα τα 11 μέσα και από την περίπτωση της ΑΕΠΟ, της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συζητείται την επόμενη Τετάρτη, αλλά και από την αναγκαστική απανωτρίωση. Την ίδια ώρα εμφανίζεται με τη βεβαιότητα ότι το έργο θα εκτελεστεί έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνουμε εμείς, και βέβαια δημιουργείται το ερώτημα, τότε προς τι ο πόνος, εφόσον είστε σίγουροι ότι θα γίνει κτλ. Και μάλιστα θα σας κοστίσει πολύ λιγότερο στην εταιρεία, τότε για ποιο λόγο εδώ γίνεται όλη αυτή η φασαρία, αφού τα έχετε εξασφαλισμένα. Αυτή την εντύπωση βάλατε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή με αυτό που είπατε, ότι το έργο θα γίνει στο ιστοποιό. Ο κύριος Τρέντσιος αναρωτήθηκε εάν οι σύμβουλοι είναι ενήμεροι από τη νομική εταιρεία που τους εκπροσωπεί ότι θα κερδίσουν, επισημένοντας μάλιστα πως στη συνεδρίαση βρίσκονται για να αποφασίσουν και θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα υπάρχουν συνέπειες. Η τοποθέτηση του κυρίου Τρέντσιου δε κρίθηκε από πολλούς ως απειλητική προς το σώμα, πράγμα που καυτηριάστηκε ιδιαιτέρως. Βέβαια, σε ό,τι αφορά το θέμα από νομικής πλευράς, η Δημοτική Αρχή δεν παρουσίασε κανένα έγγραφο από την νομική εταιρεία που την εκπροσωπεί που να αναφέρεται σε επιχειρήματα αναφορικά με την θετική έκβαση της υπόθεσης. Σήμερα πρέπει να αποφασίσετε. Και όταν σημαίνει ότι αποφασίζω, είτε θετικά είτε αρνητικά, σημαίνει ότι επιλέγω μία... Κάνω μία επιλογή η οποία έχει έννομες συνέπειες για όλους. Έχει έννομες συνέπειες για την εταιρεία, διότι θα συνεχίσει να υπάρχει μία δικαστική διαμάχη. Έχει μία έννομη συνέπεια και οικονομική συνέπεια για όλους σας και απευθύνομαι σε εσάς. Ο Δήμαρχος εισηγείται, εσείς αποφασίζετε. Ήρθαμε εδώ όμως να συζητήσουμε απαλλαγμένοι από τον φόβο. Η προσπάθειά σας, νομίζω, αν αυτή η προσπάθεια έχει τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας στο να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε φοβίες και ενοχές στο σώμα, είναι στη λάθος κατεύθυνση. Η υποχρέωση δέσμια έναντι του νομοθέτη είναι του Δημοτικού Συμβουλίου να προφύγει στο ΣΤΕ για να υπερασπιστεί τη δημοτική περιουσία την οποία η εταιρεία πήρε με αναγκαστική απαλωτρίωση. Εάν ένας από τους πολίτες του Δήμου μας στραφεί εναντίον ημών γιατί δεν το κάναμε αυτό, τότε εγώ ως Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη πάνε για παράβαση καθήκοντος. Και σας ρωτάω, έχετε κάποια... Γνωρίζω το Δήμο σας, δεν έχει νομική υπηρεσία. Το γνωρίζω. Σας έχει σταλεί κάποιο έγγραφο, κάποια εισήγηση, σας καλύπτει κανένας κάποιος συνάδελφος, δικηγορική εταιρεία, οποιοδήποτε, που σας λέει ότι τα δικαστήρια κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα θα τα κερδίσουμε. Αυτό λοιπόν που υπάρχει από την σοβαρή εταιρεία που υποστηρίζει την υπόθεσή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ότι και στην περίπτωση της ΑΕΠΟ, αυτά τουλάχιστον έχουμε διευκρινίσει, αλλά και στην περίπτωση της αναγκαστικής απαλωτρίωσης υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες για το Δήμο να κερδιστούν. Εάν όλα αυτά τα οποία επικαλούνται οι συνάδελφοι, οι οποίοι προφανώς είναι μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία με τεράστια πείραξη σε συγκεκριμένα τα θέματα, υπάρχει μια έγγραφη εισήγηση και διαβεβαίωση ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες να κερδίσουν τα δικαστήρια. Δηλαδή, είναι σήμερα κανένας αντίθετος στο να περιμένουμε το Συμβούλιο Επικρατείας να αποφασίσει αν βλάπτει ή δεν βλάπτει το περιβάλλον, τον υδροφόρο ορίζοντα, την υγεία των ανθρώπων εκεί πέρα που ζουν? Είναι τόσο κακό δηλαδή αυτό να περιμένουμε μια εβδομάδα? Τι αγωνία είναι αυτή για την εταιρεία? Αν ήταν τόσο καλή η εταιρεία και σκεφτόταν τόσο πολύ το Δήμο μας, γιατί πήγε στην αναγκαστική απολωτρίωση? Ας μην κοροϊδευόμαστε εδώ μέσα. Η εταιρεία βλέπει τα συμφέροντά της και καλά κάνει. Εμείς όμως εδώ είμαστε για να προστατεύουμε τα συμφέροντα του Δήμου.
Ακολούθησε κύκλος ερωτήσεων των συμβούλων προς τον κύριο Τρέντσιο αλλά και κύκλος τοποθετήσεων, όπου εκεί ο επικεφαλής αντιπολίτευσης Χρήστος Τσούκαλος κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι δεν ενημερώνει το σώμα και κρατά τα πάντα μυστικά. Άφησε δε υπονοούμενα για το θάρρος και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων του της Δημοτικής Αρχής. Για να παραδεχτείς το λάθος σου, πρέπει να έχεις πρώτον αξιοπρέπεια, δεύτερον το θάρρος. Για να παραδεχτείς δηλαδή, για να παραδεχτεί ο Δήμαρχος, απευθύνομαι σε όλους και σε εσάς κύριε Δήμαρχε, για να παραδεχτεί ότι ξεκίνησε λάθος αυτή την πρόταση που είχαμε πριν 3 χρόνια περίπου, δεν θα το παραδεχτεί ποτέ, όμως γνωρίζει πολύ καλά και προσπαθεί να μας πει ότι αν μεθαύριο η μελέτη περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εμείς θα προχωρήσουμε στην εγγύηση, ακόμα χωρίς να συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να πούμε τι. Την διαπραγμάτευση την φτιάχνει ο κύριος Τρέτσος με τον κύριο Μπάλτσιο, μήτρα κακάτω για τις μονάδες και τον αριθμό, και ο κύριος Δήμαρχος. Και ένας καλός Δήμαρχος πρέπει να ξέρετε ότι την ίδια μέρα, μα την ίδια μέρα, αφού δεν έχει να κρύψει τίποτα όπως λέτε, την ίδια μέρα λοιπόν καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ δεν υπάρχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Κατηγόρησε δε τον Δήμητρη Νότα ότι ποτέ δεν είπε αλήθεια στο σώμα. Ο σεβασμός, πώς δείχνει ένας το σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο. Όταν τον ενημερώνει. Όταν πραγματικά έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέει την αλήθεια. Μα εσείς κύριε Δήμαρχε, ποτέ δεν μας έχετε πει αλήθεια για το συγκεκριμένο θέμα. Μα ποτέ. Και όχι μόνο για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Αν ξέρατε το πώς ο κόσμος προσπαθεί να πληρώσει το ρεύμα ή τα δημοτικά του τέλη ή το νερό του. Και όλα αυτά, αν τα γνωρίσατε και τα βλέπατε και κατεβαίνατε λίγο χαμηλά, γιατί έχετε ανέβει κάποια από 2 καλάμια, όχι ένα. Αν κατεβαίνατε λίγο χαμηλά, τότε θα καταλαβαίνατε γιατί συζητάμε. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Αρνητικό στην παρέτηση του Δήμου από τα ένδικα μέσα και ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Στέργιος Νικητόπουλος. Έχουμε την απόφαση του κράτους να παλωτριώσει δημοτική έκταση δική μας, δηλαδή όταν λέω δική μας εννοώ των δημοτών του Εμμανουήλ Παπά, με το έτσι θέλω, χάρη μια ιδιωτική εταιρεία που σκοπό έχει το κέρδος. Θεωρείτε ότι θεωρείτε ότι μετά από αυτό εμείς έχουμε το δικαίωμα να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι συνδιαλασσόμαστε και παζαρεύουμε το κοινό καλό με την εταιρεία? Κατά τη γνώμη μου, αυτό εδώ δεν είναι ούτε καν εκβιασμός, αυτό το χαρτί που στέλνει η εταιρεία. Είναι, για μένα, κατά την άποψή μου, 6 μέρες, 7 μέρες πριν την ακροαματική διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σου λέει ας τους φέρουμε και τεταρτιάτικα εδώ εκτάκτως, μπας και κλειτώσουν και τα έξοδα από κανένα δικηγόρο. Εδώ παίρνουν την έκταση με το έτσι θέλω, θα την πάρουν. Ας ελπίσουμε ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Πολύ φοβάμαι ότι και αυτό είναι αμφίβολο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σταματάμε εκεί. Είναι και η οργανωμένη δράση των κατοίκων του Εμμανουήλ Παπά. Είναι και η οργανωμένη δράση των κατοίκων των Σερών που πλήττονται από αυτό το πράγμα. Πώς να το κάνουμε? Ερωτήματα όμως από πλευράς αντιπολίτευσης τέθηκαν και για το κομμάτι της έλλειψης νομικής εισήγησης από την Δημοτική Αρχή, αλλά και για το γεγονός ότι 4 χρόνια ο Δήμαρχος γνώριζε το πρόβλημα και δεν μπήκε καν στην διαδικασία να κάνει μια περιβαλλοντική μελέτη για να οχυρώσει τα συμφέροντα του Δήμου με επιστημονικό τρόπο. Ανέφερε ο κ. Στεφανούδης όσον αφορά γιατί δεν πήραμε περιβαλλοντολόγο, να τα λέγατε πιο νωρίς αυτά, κύριε Δήμαρχε. Και ναι, είναι πολύ αργά. Και όσον αφορά το κομμάτι, εάν είναι, αν συμφωνεί το Συμβούλιο της Επικρατείας με την μελέτη παρεμβολωτικών επιπτώσεων, εμείς θα ενοικιάσουμε. Προχώρησε η εταιρεία με το Υπουργείο στην απαλωτρίωση. Είπατε, κύριο Μόσχο, ότι απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και απάντησε σιωπηρά. Να απάντησε σιωπηρά, θυμηθείτε τι είπε ο Δήμαρχος. Η άρνηση του Υπουργείου να απαντήσει και να δεχτεί το δικό μας αίτημα κατά της μελέτης σημαίνει σιωπηρός ότι την αποδέχεται τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και 5 ημέρες πριν μάθουμε ότι βγήκε το ΦΕΚ για την απαλωτρίωση και τη μάθαμε από τα κανάλια, σε αυτήν την αίθουσα ήμασταν και σας τέθηκε η συγκεκριμένη ερώτηση. Επειδή η έκταση που αφορά το νέο ΣΟΥΛ είναι παραχώρηση και δεν είναι αγορασμένη όπως είναι η έκταση του Αγίου Πνεύματος. Τι θα γίνει αν μας την πάρει πίσω το Υπουργείο? Και ξέρατε ότι έγινε απαλωτρίωση.
Και συνεχίζατε να μας κοροϊδεύετε. Λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης και ενώ τοποθέτηση έκανε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεοφάνης Δεδούσης, οι τόνοι ανέβηκαν. Υπήρχαν άνθρωποι εδώ που είχαν ανοιχτή επικοινωνία και μιλούσαν στο τηλέφωνο με εκπροσώπους της εταιρείας. Εφτάνει λοιπόν και τα δικά μας όρια έχουν ξεπεραστεί. Φτάνει πια με τη λάσπη, φτάνει πια. Δεν συμμετέχετε, κύριε. Κύριε Τρέντ, το κλειδί θα κάτσω κάτω, αλλά έλεγες. Φτάνει δηλαδή, ακούμε. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε εδώ για να ακούσετε. Ό,τι είχατε να πείτε, το είπατε. Εντάξει, ρε, κλείστε. Εντάξει, όλα είπατε. Όχι, τώρα δεν μιλάω επί του θέματος. Μιλάω επί της συμπεριφοράς σας και της συνεχούς προσβολής της προσωπικότητάς μας. Το έχετε αντιληφθεί αυτό. Φτάνει πια. Φτάνει πια, λοιπόν. Ναι, και εγώ σας λέω ότι φτάνει πια. Έχουμε προσωπικότητα κι εμείς. Δεν κρεμόμαστε από κανέναν. Φτάνει. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν. Εσείς λοιπόν που ήσασταν σε συνεχή συνδιαλλαγή με την εταιρεία, δεν μπορείτε να μας κουνάτε το δάχτυλο. Φτάνει πια. Φτάνει. Εγώ δεν το κρύψα ποτέ γιατί από εκεί μάθαινα. Από εσάς δεν μάθαινα ποτέ τίποτα. Έχω ολοκληρώσει, παρακαλώ.